ή το αντίστροφο. Μου δίνετε όμως την ευκαιρία να σας να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το Google, το οποίο είναι πασίγνωστο σε όλους, αν υπάρχει σήμερα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα πανεπιστήμιο δέχτηκε οι φοιτητές του, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ένας Αμερικάνος και ένας Ρώσος, δέχτηκαν την ιδιωτική χρηματοδότηση. Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα, όταν το λέει κάποιος, εσείς σηκώνετε τα κεραμίδια. Όπως επίσης, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω για το δημόσιο πανεπιστήμιο, οι στοιχειώδεις αλλαγές πρέπει να γίνουν, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι Βρετανικές εκλογές, οι Βρετανικές αρχές θα πρέπει να έχουν μια ευρεία νομιμοποίηση, δηλαδή να εκλέγονται από τις ψήφιες από τους φοιτητές. Και εκεί. Βάζετε δύο θέματα διαφορετικά. Στο δεύτερο δεν βγήκαμε στο πεζοδρόμιο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Δηλαδή. Στο δεύτερο μιλήσαμε για την ανάγκη να αλλάξει αυτό το καθεστώς που πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, διότι ήσασταν συνδικαλιστής στα φοιτητικά σας χρόνια. Ένα καθεστώς που έχει μετατρέψει τις φοιτητικές παρατάξεις, τις μεγάλες, δηλαδή, στο μεγάλο κομμάτι. Μαγαζάκια. Σε μαγαζάκια που ρυθμίζουν σχέσεις πελατειακές, σχέσεις υποστήριξης. Είναι μια γάγκρενα. Το άλλο όμως, εδώ θα με βρείτε αντίθετο. Θα σας πω ότι. Δηλαδή, όλο το συμφωνείτε στο πρώτο, δηλαδή στην καθολική ψηφοφορία για την ανάδειξη των Βρετανικών αρχών. Είναι μία από τις προτάσεις που τις συζητήσαμε θετικά προσκύμενη. Να βρούμε τον τρόπο, είπαμε. Μάλιστα. Αλλά ήταν μία από τις προτάσεις τις οποίες τη βλέπαμε θετικά. Mm-hmm. Και αυτό βεβαίως έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά εκεί μπορούσε κανείς να βρει ένα πεδίο συζήτησης. Ναι. Στο άλλο όμως που είπατε, θα με βρείτε αντίθετο και θα σας πω γιατί. Το ζήτημα, κύριε Κοτάκη, δεν είναι αν θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από ιδιώτες, αλλά ποιος θα έχει τον έλεγχο των ερευνητικών προγραμμάτων, αν θα είναι δεσπόζουσα η θέση του δημόσιου ρόλου του Πανεπιστήμιου σήμερα, διότι ως επιτοπλίστων, εσείς μου είπατε ένα παράδειγμα. Να σας πω εγώ δεκάδες όπου η έρευνα προσανατολίζεται όχι στις κοινωνικές ανάγκες, αλλά στις ανάγκες της αγοράς, η οποία. Με συγχωρείτε, ήταν ένα παράδειγμα σημαντικό. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό. Να σας πω εγώ όμως δεκάδες παραδείγματα. Ναι. Να σας πω για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στον επιστημονικό κόσμο για το πόσο επιβλαβή μπορεί να είναι η χρήση κινητών τηλεφώνων ή των κεραίων κινητής τηλεφωνίας που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στις ταράτσες των πολυκατοικιών των μεγάλων πόλεων. Έχει γίνει μια τεκμηριωμένη έρευνα από κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα για να δει πώς θα αντιμετωπιστεί, ποια είναι η αλήθεια και πώς μπορούμε να περιορίσουμε αυτή τη χρήση. Δεν έχει γίνει καμία. Ξέρετε γιατί δεν χρηματοδοτείται. Αντιθέτως, γίνονται δεκάδες έρευνες προκειμένου τα κινητά μας τηλέφωνα να γίνουν μικρά, μικρότερα, ακόμα πιο μικρά, να βλέπουν βίντεο, να βλέπουν DVD. Η έρευνα που χρηματοδοτείται από ιδιώτες χρηματοδοτείται με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό συμφωνούμε. Προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Τα επιχειρήματα. Λοιπόν, άρα εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί σήμερα να επιβάλλει την κατάργηση της αγοράς. Σημασία έχει όμως αν θα υπάρχει ποιος θα έχει τη δεσπόζουσα θέση. Ναι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το πανεπιστήμιο. Έχει να κάνει με την ενέργεια, με τις επικοινωνίες. Έχει να κάνει με την άρα, υγεία. Δηλαδή, ποιος θα έχει τη δεσπόζουσα θέση. Άρα συμφωνείτε με ιδιωτική χρηματοδότηση αρκεί να υπάρχει η δεσπόζουσα θέση του δημοσίου, έτσι. Και δεν το λέω μονάχα εγώ. Νομίζω ότι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε μια τεράστια κρίση. Uh-huh. Και βγήκε προχθές ακόμα και ο πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και είπε ότι αν δεν υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις, θα καταρρεύσει το διεθνές οικονομικό σύστημα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι πάμε στη χώρα μας και υιοθετούμε την ίδια στιγμή που αυτά τα λένε για τη διεθνή οικονομική κρίση. Υιοθετούμε ένα μοντέλο νεοφιλελεύθερο, μιας αλόγιστης επιθετικής πολιτικής εισβολής της αγοράς στο δημόσιο χώρο. Έχουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό και βλέπουμε ότι κερδίζει κατά κράτος το δημόσιο μας. Χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε πάρκο το ελληνικό και εμείς λέμε δεν θέλουμε να το δώσουμε σε ιδιώτες. Έχουμε εδώ αυτή μια περιοχή που θα μπορούσε να είναι ο πνεύμονας της Αθήνας, που είναι ο Λεώνας, σε κομμάτι του οποίου καθόμαστε σήμερα εδώ. Και το μόνο που βλέπουμε είναι γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού να φτιάξουμε εμπορικά κέντρα. Και όχι να κάνουμε μια ανάπλαση που θα είναι ανάσα και πνεύμα ζωής για την Αθήνα. Γιατί δεν δίνουμε δημόσιες επενδύσεις και οτιδήποτε γίνεται σε αυτή τη χώρα γίνεται στη λογική της ανταποδοτικότητας και του κέρδους. Να μπουν οι ιδιώτες να επενδύσουν. Οι ιδιώτες όμως. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής του κ. Κοτάκη, του κ. Τσίπρα ή των πολιτών που κάνουν. Μπορεί να σε ενδιαφέρει αν έχουν κέρδος. Έχουν κέρδος από τα πάρκα. Δεν έχουν. Αν είχαν θα φτιάχνανε πάρκα. Δεν θα φτιάχνανε εμπορικά κέντρα. Φτιάχνουν όμως εμπορικά κέντρα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να μιλήσουμε για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης δημόσιο-ιδιωτικού. Αν με ρωτήσετε σήμερα ποια είναι η σημαντικότερη αντίθεση στην ελληνική κοινωνία, δεν θα σας πω αριστερά-δεξιά. Θα σας πω δημόσιο-ιδιωτικό. Μου δίνετε όμως την αφορμή, κύριε Τσίπρα, να ρωτήσω το εξής. Εσείς χαιρετήσατε, πρωτοσταθήσατε και δέχτηκε το Υπουργείο Μεταφορών το να λειτουργεί πέρα από τα όρια λειτουργίας του το μετρό. Δηλαδή πέρα από τα μεσάνυχτα, 2 ώρες. Αυτό σημαίνει
ίσως μια τρίτη βάρδια στους εργαζομένους. Δεν ξέρω αν είναι κατά στρατηγική του ωράριου της. Αυτό δεν θεωρείται νεοφιλελεύθερο. Αλλά όταν επιχείρησαν οι τράπεζες να δουλέψουν Σαββατοκύριακο, χαλάσανε τον κόσμο, λέγοντας ότι αυτό που είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα με αυτό που σημαίνει στο μετρό, ότι είναι νεοφιλελεύθερο. Ναι, δεν υπάρχει διαφορά, μια διαφορά. Θα σας πω ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι εμείς ζητήσαμε την επέκταση του μετρό, λέγοντας ότι υπάρχει ανάγκη για νέες προσλήψεις για να υπάρξει αυτή η τρίτη βάρδια. Και όταν ξέρουμε ότι ένας δημόσιος, ή εν πάση περιπτώσει έχει το δημόσιο, τον έλεγχο της εταιρείας, της επιχείρησης, μπορεί αυτό να γίνει πιο εύκολα από ότι όταν ένας ιδιώτης, ο οποίος δεν πρόκειται να κάνει προσλήψεις, διότι θα έχει κόστος, και αυτό που θα κάνει στη τελική ανάλυση είναι να αναγκάσει τους εργαζόμενους υπό την απειλή ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, που είναι δυσέβερο το πράγμα σήμερα να δουλεύει στις τράπεζες, να δουλεύουν και 10 ώρες, χωρίς να πληρώνονται υπερορίες ή να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο. Έχει διαφορά, ξέρετε. Έχει διαφορά, διότι εμείς αντιλαμβανόμαστε τις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και γι' αυτό θέλουμε να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους ως επιχειρήσεις που δεν θα μετράνε μόνο το κέρδος αλλά και την ανταποδοτικότητα την κοινωνική. Με το μετρό ήμασταν σαφείς. Μιλήσαμε για την ανάγκη οι εργαζόμενοι να πρωτοστατήσουν σε αυτή την επέκταση. Και εκεί υπήρξαν και παρεξηγήσεις και αντιδράσανε. Και δεν μασίσαμε τα λόγια μας. Από την άλλη όμως. Είχε ευθύνες πολύ σημαντικές και το Υπουργείο. Πρώτον, γιατί δεν έκανε μια σοβαρή συζήτηση μαζί τους. Δεύτερον, διότι δεν έγινε κάποια καμπάνια. Ξέρετε, τελικά αν δεν αντιδρούσαν οι εργαζόμενοι, μπορεί να μην το μάθαινε και κανείς ότι λειτουργεί και επεκτείνεται το μετρό. Πάντως, νομίζω ότι είναι σαφής η διαφορά αυτού που λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι εκεί όπου υπάρχει ανάγκη επέκτασης του ωραρίου, πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα νέων προσλήψεων που σε τελική ανάλυση θα ανακουφίσουν και λίγο το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας που υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι ένας νέος κρατισμός. Ναι, οποίο κύριε Κωτάκη, δεν είμαστε σίγουροι ότι συμφωνούμε. Γιατί το ξέρω ότι δεν συμφωνούμε. Ναι, βεβαίως να προσλαμβάνεται κόσμος, γιατί ο κόσμος χρειάζεται ψωμί. Απ' την άλλη, όμως, όσο περισσότερο φορτώνεται το δημόσιο με υπαλλήλους, τόσο περισσότερο πληρώνει η τσέπη των φορολογούμενων. Το ξέρω λοιπόν ότι δεν συμφωνούμε. Θα σας πω όμως το εξής. Είναι ζητούμενο να μιλήσουμε σήμερα για ένα νέο κρατισμό. Όχι αυτόν τον παρεξηγημένο, τον διεφθαρμένο του κράτους γίγαντα, του κράτους γραφειοκρατίας που είδαμε και στις ανατολικές χώρες, αλλά και στη Δυτική Ευρώπη. Που απαξιώθηκε αυτό το κράτος από αυτούς που το διοικήσανε. Ναι. Φαϊνό παράδειγμα οι Ολυμπιακοί. Μου θυμίζει λίγο αυτούς που λένε ότι σκότωσαν τον πατέρα τους και μετά παραπονιούνται επειδή είναι ορφανοί. Απαξίωσαν την Ολυμπιακή ως δημόσια επιχείρηση, την καταχρεώσανε και σήμερα λένε ναι, αφού την απαξιώσαμε να την κρυπλήσουμε. Δεν φταίει όμως η Ολυμπιακή επειδή απαξιώθηκε, αλλά αυτοί που τη διοικήσανε. Άρα λοιπόν, ναι, να μιλήσουμε για ένα νέο κράτος. Για ένα νέο κράτος το οποίο δεν θα είναι συγκεντρωτικό, θα είναι δημοκρατικό. Για ένα νέο κράτος που θα λειτουργεί αξιοκρατικά, που δεν θα έχει το ρουσφέτη και τη διαπλοκή, που δεν θα έχει τις επιδοτήσεις, τις προνομιακές τους συμμέτρους και τους κολλητούς όπως γίνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και στα άλλα υπουργεία και που θα προστατεύει τον πολίτη και που θα βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη. Αυτό είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο για συζήτηση, το οποίο προφανέστατα δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σήμερα. Προσπαθήσαμε να συζητήσουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη γκάμα και σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι μας διαθέσατε εγώ τον χρόνο σας σήμερα να έρθουμε να κάνουμε τη βόλτα στον Ιλιώδη, στο Κεραμικό και στον Ελαιώνα, από που ξεκινήσαμε τη βόλτα μας. Φαντάζομαι ότι θα φύγετε με τη μηχανή τώρα, έτσι. Ναι, θα φύγω με τη μηχανή, διότι δεν κυκλοφορώ με αυτοκίνητο μέσα στην πόλη. Νομίζω ότι είναι το πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό μέσο μεταφοράς. Όσο περισσότεροι οι συμπολίτες μας αντιληφθούν ότι η χρήση του ΙΟΤΑΧΗ μέσα στην πόλη δεν κάνει καλό ούτε στους ίδιους ούτε στους υπόλοιπους που ζουν σε αυτή την πόλη, τόσο καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου και θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού, γιατί είναι βέβαιο ότι μέσα στη χρονιά θα υπάρχουν τόσες αντιπαραθέσεις για να συζητήσουμε αυτό το καινούριο κράτος και στον δρόμο και θα μπουν και στη δημόσια ατζέντα, ώστε υποχρεωτικά θα συμβεί. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.